Σήμερα ολοκληρώθηκε, πραγματοποιήθηκε η άσκηση της 7ης ΕΜΑΚ με αντικείμενο διαρροή χημικού παράγοντα. Η δυσκολία σε αυτά τα συμβάντα έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου, διότι για να εισέλθουν οι διασώστες και να εντοπίσουν τόσο τη διαρροή όσο και τα ενδεχόμενα θύματα, θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία που έχει να κάνει με την προστασία των ίδιων των διασωστών. Είδατε κι εσείς ότι ο χρόνος είναι πολύ αργός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους και την ανταποκρισιμότητα των συναδέλφων μέσα από την εκπαίδευση και την διεξαγωγή τέτοιων ασκήσεων. Σε αυτές τις ασκήσεις το μεγάλο στοίχημα είναι και η συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση του όλου συμβάντους, και νομίζω σήμερα ότι βγάλαμε κάποια συμπεράσματα που θα μας φανούν στο μέλλον χρήσιμα και ελπίζω να μην χρειαστούν.